Άκρως απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με το καθεστώς της συνταξιοδότησης των εργαζομένων στη ΔΕΗ δίνει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης μετά τις αρκετές απορίες και ερωτήσεις που έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η επικοινωνία έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις από ό,τι φαίνεται σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης. Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να πείσουν την κυβέρνηση να νομοθετήσει σχετικώς. Την ίδια ώρα, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταργήσαμε κάθε έννοια του κανονισμού όπου προέβλεπε συμψηφισμό μεταξύ του εφάπαξ βοηθήματος και της αποζημίωσης. Έτσι, όποιος εργαζόμενος της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται αποζημίωση ίση με αυτά που ορίζει ο αναγκαστικός νόμος 173 του 1967, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει. Η αποζημίωση αυτή, με βάση και τον 3198 του 1955, καταβάλλεται σε όσους έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Με την έννοια πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ορίζουμε ότι όσοι εργαζόμενοι έχουν και τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά και τα χρόνια ηλικίας που χρειάζονται για την κάθε περίπτωση. Έτσι, όποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται και προχωρήσει στην αίτηση συνταξιοδότησης προς τον ΕΦΚΑ, μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να καταθέσει και μία αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για να του βεβαιώσει ότι συνταξιοδοτείται με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου να την καταθέσει στη ΔΕΗ για να του καταβληθεί η σχετική αποζημίωση. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις των εργαζομένων όπου έχουν 15 συνεχόμενα χρόνια στην ίδια εταιρεία, στον ίδιο εργοδότη, όπου και αυτοί δικαιούνται την σχετική αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα συνενέσει και ο εργοδότης. Θα δώσει δηλαδή και ο εργοδότης τη συγκατάθεσή του. Δυστυχώς, σε αυτήν τη φάση και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, σχετικά νωρίς, πολύ νωρίς θα έλεγα, από τις 26 Ιουνίου, έχει εκδώσει συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι που δεν έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα να μην βιαστούν να αποχωρήσουν από τη σύνταξη. Για την περίπτωση τη συγκεκριμένη έχουμε 5 μισθωτούς οι οποίοι προχώρησαν στην αίτηση συνταξιοδότησης, οι οποίοι ενημερώθηκαν και έκαναν ανάκληση της αίτησής τους οι 3. Έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ του πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος και της σύνταξης με μειωμένη και τη μειωμένη σύνταξη. Το γεγονός ότι η διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι εάν δώσει τη συγκατάθεσή της και σε αυτούς που φεύγουν με μειωμένη σύνταξη θα έχουμε μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων, κυρίως στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, με τον κίνδυνο να έχουμε μια μεγάλη υποστελέχωση των εγκαταστάσεων, αυτό δεν το συμμερίζομαι. Είναι βέβαιο το ότι οι εργαζόμενοι δεν θα συνταξιοδοτηθούν μαζικά αυτοί οι οποίοι είναι με μειωμένη σύνταξη. Άρα θα πρέπει η διοίκηση να επανεξετάσει τη θέση της για αυτό το συγκεκριμένο. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι οι διευκρινήσεις σε σχέση με την καταβολή της αποζημίωσης είναι σαφείς και δεν χρειάζονται καμία άλλη εξήγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε συνάδελφο θελήσει να ρωτήσει για την περίπτωσή του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική απάντηση και να αποφεύγονται, βέβαια είναι δικαίωμά τους, τα ερωτήματα σε εξωτερικά γραφεία, όπου για να σου δώσουν τις πληροφορίες προφανώς χρειάζεται και να καταβάλεις και σχετική αμοιβή.